θα φύγει από την Ολυμπιάδα της Σεούλ μέσα από τη Διεθνή Αθλητική Άμυλα, μέσα από την Ολυμπιακή Ιδέα. Η χώρα μας, η χώρα που πρώτη φώτισε τους λαούς με την Ολυμπιακή Ιδέα, στοχεύει στη διοργάνωση της Χρυσής Ολυμπιάδας. Της Ολυμπιάδας που το 1996 θα κλείσει 100 χρόνια. Αυτή η Ολυμπιάδα πρέπει να γίνει στην Αθήνα. Αθήνα 96. Ελλάδα. Μπορείς. Καλησπέρα σας. Πριν από λίγες ώρες στην Σεούλ άνοιξαν οι πύλες της 24ης Ολυμπιάδας της σύγχρονης εποχής. Αριθμός ρεκόρ, 160 χώρες έδωσαν το ραντεβού τους για τον αγώνα της Άμυλας και το μεγάλο ραντεβού αυτό θα το παρακολουθήσετε σε λίγο με την παρέλαση που θα σας περιγράψουν οι απεσταλμένοι μας. Πρέπει να σημειώσουμε ότι μετά από 16 χρόνια, από το Μόναχο δηλαδή το 1972, όλες οι χώρες της Φιλίου μετέχουν στη μεγάλη αυτή αθλητική συνάντηση. Είχαμε το 76 στο Μόντρεαλ, το 80 στη Μόσχα και το 84 στο Λος Άντζελες, τα μποϊκοτάζ τα οποία έπληξαν το Ολυμπιακό πνεύμα, αλλά τώρα στη Σεούλ το 1988 ήδη δόθηκε το πρώτο χρυσό μετάλλιο. Αυτός ο αριθμός ρεκόρ ελπίζουμε να αποτελέσει την αφετηρία για την αναβίωση των Ολυμπιακών Αγώνων, τουλάχιστον εκεί που πρέπει να είναι πάντα. Η χώρα μας διεκδικεί, όπως ξέρουμε, την Ολυμπιάδα του 1996. Ήδη όποιοι βρεθήκαν εκεί από τους επισήμους πήραν μια γεύση του τι σημαίνει να διεκδικείς και τι σημαίνει να παρουσιάζεις ένα φάκελο διεκδικώντας μια Ολυμπιάδα. Ελπίζουμε λοιπόν όλα αυτά να είναι χρήσιμα μαθήματα, όλα αυτά τα οποία έγιναν τις τελευταίες μέρες εκεί στη Σεούλ και να γιορτάσουμε στο 1996 τα 100 χρόνια των Ολυμπιάδων στη χώρα όπου γεννήθηκε το Ολυμπιακό Πνεύμα. Καθίστε λοιπόν τώρα αναπαυτικά στις πολυθρόνες σας και θαυμάστε μια πολύ ωραία τελετή έναρξης που έκαναν οι Κορεάτες για την 24η Ολυμπιάδα. Την περιγράφουν οι απεσταλμένοι μας Νίκος Κατσαρός, Γιάννης Θεοδωρακόπουλος και Φίλιππος Ασυρίου. Λαχτάρα και αγωνία. Οι 24η Ολυμπιακοί Αγώνες αρχίζουν σήμερα εδώ στη Σεούλ, την πρωτεύουσα της Νότιας Κορέας, μέσα σε μια ήρεμη, ευτυχώς ειρηνική, χαρούμενη ατμόσφαιρα, όπως ταιριάζει στην κορυφαία αθλητική εκδήλωση της Ιφιλίου. Αυτή τη στιγμή σηκώνεται η αυλαία της τελετής έναρξης της 24η Ολυμπιάδας που έγινε σήμερα το πρωί στις 10.30 εδώ στη Σεούλ και εσείς βλέπετε τώρα μαγνητοσκοπημένη, αφού όταν άρχισε στην Ελλάδα η ώρα ήταν 3.30 τα ξημερώματα. Η τελετή έναρξης της Ολυμπιάδας της Σεούλ που ήδη παρακολουθείτε έχει πολλά διαφορετικά αλλά και πρωτόγνωρα στοιχεία από τις τελετές προηγούμενων Ολυμπιάδων. Όπως βλέπετε και όλα στις οθόνες σας, για πρώτη φορά δεν ξεκινάει μέσα από το στάδιο, αλλά έξω από αυτό και συγκεκριμένα στον ποταμό Χάν που διασχίζει τη Σεούλ, την πόλη των 12 εκατομμυρίων κατοίκων. Μέσα στο στάδιο, γύρω στις 80.000 θεατές που το έχουν κατακλείσει από αρκετά νωρίς το πρωί, οι θεατές βλέπουν στον τεράστιο φωτεινό πίνακα διάφορες εικόνες από προηγούμενες Ολυμπιάδες και αυτή η εικόνα έρχεται μόνο στα δισεκατομμύρια των τηλεθεατών που παρακολουθούν την τελετή έναρξης από την τηλεόραση. Από τον ποταμό Χάν λοιπόν θα ξεκινήσει
η τελετή έναρξης τον ποταμό Χαν που έχει μήκος 514 χιλιόμετρα, πηγάζει από τα βουνά που χωρίζουν τη Βόρεια Κορέα με την Κίνα και χύνεται στην Κίτρινη θάλασσα που χωρίζει αλλά και ενώνει την Κορέα με την Κίνα. Ήδη όπως βλέπετε ένας στόλος από πλοιάρια έχει σχηματίσει μία πομπή που κατευθύνεται προς το Ολυμπιακό Στάδιο. Το Ολυμπιακό Στάδιο που βρίσκεται στις όχθες πολύ κοντά στο ποτάμι. Το ποτάμι που για τους Κορεάτες είναι εκείνο το στοιχείο που συμβολίζει την ένωση ανθρώπων και χωρών, αφού πιστεύουν ότι το νερό είναι εκείνο που διαπερνά όλα τα φυσικά ή τεχνητά εμπόδια και ενώνει διαφορετικούς λαούς, διαφορετικούς κόσμους. Εδώ η άποψη του Ολυμπιακού Σταδίου, όπως σας είπα, στις όχθες του ποταμού Χαν, προς το οποίο Ολυμπιακό Στάδιο θα πλησιάσουν σιγά σιγά τα πλοιάρια που αποτελούν το πρώτο μέρος της τελετής έναρξης.